Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Χρόνια πολλά, εδώ είμαστε. Στην εκπομπή του All About Άρη, στην πρώτη μας μετά τις γιορτές του Πάσχα. Μέχρι και τις 7 θα ασχοληθούμε με τα θέματα του Άρη, με την επικαιρότητα σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ κατά κύριο λόγο. Με το μπάσκετ να έχει νωρίς μετά το Πάσχα την τιμητική του, καθώς έχει ένα κρίσιμο βαθμολογικά παιχνίδι αύριο το απόγευμα κοντά στην Κίμη. Θα πούμε αρκετά πραγματάκια και για το ποδόσφαιρο και για το μπάσκετ, να επιστρέψουμε σιγά σιγά σε ρυθμούς δηλαδή. Μετά τις αργίες, μετά την ξεκούραση, μόλις θα περάσετε καλά. Και τώρα πάμε πια στην τελική ευθεία και σε ποδόσφαιρο και σε μπάσκετ, με πολλά θέματα σιγά σιγά να αρχίζουν να μας απασχολούν. Κυρίως για την επόμενη μέρα στο ποδόσφαιρο, αφού πρώτα βέβαια πάρει τα παιχνίδια που χρειάζεται η ομάδα για να εξασφαλίσει και μαθηματικά την επιστροφή της στην Super League. Και στο μπάσκετ είναι έτσι πολλών διαφορετικών επιπέδων τα θέματα τα οποία θα μας απασχολήσουν, καθώς εκεί εκτός από την μαθηματική εξασφάλιση της παραμονής θα τρέξουν μια σειρά από σημαντικά ζητήματα που έχουν να κάνουν με την αλλαγή σκητάλη στο ιδιοκτησιακό καθεστώς. Ο Βασίλης ο Καβαδίας είναι μαζί μας πίσω από την κονσόλα του ήχου. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω μηνυμάτων FM κενό. Γράφετε αυτό που θέλετε και συνέχεια αποστέλλετε το μήνυμά σας στο 54526. Το μπάσκετ, όπως σας είπαμε, αύριο έχει παιχνίδι κοντά στην Κίμη με αρκετά προβληματάκια, με τραυματισμούς που απασχολούν την ομάδα και θα κρυθούν τελευταία στιγμή. Και αναφέρομαι στον Μπέλ και στον Αθηναίο, οι οποίοι είναι στο ιατρικό δελτίο. Ο Αθηναίο δεν παίζει σίγουρα. Ναι, ο Αθηναίο δεν παίζει σίγουρα. Ο Μπέλ θα δούμε τελευταία στιγμή και αυτό είναι πολύ δύσκολο να αγωνιστεί. Ο Άρης πάει με δύο πολύ σημαντικές απουσίες σε αυτό το παιχνίδι κόντρα στην Κίμη αύριο. Και γι' αυτό υπάρχει έτσι ένα γενικό προσκλητήριο, μια προσπάθεια να γεμίσει το γήπεδο για να βοηθήσει ο κόσμος την ομάδα να πάρει το ροζ φύλλο αγώνα. Απ' την άλλη, το ποδόσφαιρο σήμερα επέστρεψε στις προπονήσεις μετά από τις αρκετές μέρες άδειας που είχαν οι ποδοσφαιριστές του Άρη, λογικό και αναμενόμενο, αφού δεν υπήρχε αγωνιστική, και προετοιμάζονται πλέον από σήμερα σιγά σιγά για το παιχνίδι της Κυριακής, το ένα από τα τρία μόλις εντός έδρας παιχνίδια που απομένουν για την ομάδα του Άρη. Είναι αυτό της Κυριακής, είναι το άλλο μεσοβδόμαδα μάλιστα, 25 του Απρίλη, με τον Απόλλωνα Λάρισα, στη μέρα Τετάρτη δηλαδή, και ένα ακόμη, το οποίο είναι, αν δεν κάνω λάθος, 20 του Μάη, πρώτη-τελευταία αγωνιστική. Βάφτιση έχουμε, ρε φίλε, 20 του Μάη. Κυριακή είναι. Άλλαξε το. Τι είναι, τι ημέρα να το πάω. Σαββατό. Ναι. Δεν έχω πρόβλημα. Ευχαρίστω. Δεν φίλε, τώρα είναι δυνατόν τώρα. Πώ θα το βάλετε, τι ώρα το βάλετε, 5. Μια φορά. Τι είναι, Σάββατο, Κυριακή δεν μου κάνει. Έτσι. Γι' αυτό σου λέω βαφτίζουμε όμω εκείνη την ημέρα. 12 η βάφτιση, 2 αυτό. Προλαβαίνει. Μπορεί να γίνει 5, ρε φίλε, και να προλάβει. Πάντως, όπως και να έχει, ο Άρης έχει. Τρεις για να φύγω. Όπως και να έχει, γενικότερα υπάρχουν μόλις τρία παιχνίδια στα οποία θα μπορέσετε να δείτε και φέτος ακόμη την ομάδα στο Κλεάνδρες Βικελίδης. Της Κυριακής με τον Πανεγιάλιο, κόντρα σε μια ομάδα η οποία θεωρητικά παλεύει ακόμη για την παραμονή της στην κατηγορία. Δεν ξέρω αν έχει ρεαλιστικές ελπίδες. Μαθηματικές έχει, αλλά ρεαλιστικές δεν ξέρω αν είναι. Οι ελπίδες του Πανεγιάλιου, ο οποίος είναι ο αντίπαλος του Άρη την Κυριακή, και τα άλλα δύο παιχνίδια, το ένα μάλιστα είναι και Τετάρτη μεσοβδόματα, 25 του Απρίλη. Με τον Απόλλωνα Λάρισας, νομίζω και 3 η ώρα και εκείνο είναι δύσκολη μέρα, δύσκολη ώρα. Και το τελευταίο το μάτς με τον Πανσεραϊκό, εκεί που τα πάντα ουσιαστικά θα έχουν τελειώσει, 20 του Μάη, κόντρα στον Πανσεραϊκό. Αυτά είναι τα τρία αναπομείναντα εντός έδρας παιχνίδια. Συνολικά 7 θα δώσει ο Άρης ακόμη και έχει εκείνα τα δύο τα παιχνίδια με Αχαρναϊκό και Βέρεια, τα οποία μάλιστα είναι μαζεμένα τις δύο πρώτες εβδομάδες του Μαΐου. Ωραία. Όπου ο Άρης θα έχει δύο εβδομάδες ουσιαστικά ρεπό με τα συνεχόμενα αυτά παιχνίδια με τις ομάδες που έχουν αποχωρήσει. Αλλά τότε άλλα θα είναι τα θέματα που μας απασχολούν, θα έχουν κρυθεί τα πάντα και θα προετοιμαζόμαστε και θα συζητάμε για την επόμενη μέρα. Γιατί αν δεν έχουν κρυθεί, θα έχουμε γκρίνια. Δεν νομίζω τώρα, εντάξει. Μπορεί να κάνει 7 νίκες η Παναχάκη, κύριε φίλε. Κάνει και εσύ 4. 11 βαθμούς θες μαθηματικά για την εξασφάλιση της ανόδου. Νομίζω θα τους πάρεις. Τους βαθμούς αρχής γενομένης από τους τρεις με τον Πανεγιάλιο
ο οποίος... Εντάξει, έχετε ένα μάτσο τώρα την Κυριακή, το οποίο λογικά ο Άρης εύκολα ή δύσκολα πρέπει να το κερδίσει, και για μένα πρέπει να το κερδίσει και εύκολα και να ευχαριστήσει και τον κόσμο που θα πάει στο γήπεδο, γιατί είναι μια ομάδα η οποία τα ξαπαρτίζεται από νεαρούς ως επιτοπλίστων πλέον ποδοσφαιριστές, με κάποιους έτσι που έχουν μείνει από το ξεκίνημα της σεζόν. Θεωρητικά ο Άρης, αν έχει τα μυαλά στο κεφάλι του και είναι συγκεντρωμένος, θα το πάρει το μάτς, και μάλιστα εύκολα, κόντρα στον Πανεγιάλιο, και πηγαίνει μετά την επόμενη εβδομάδα για μια δύσκολη εκτός έδρας αποστολή κόντρα στον Απόλλωνα Πόντου στην γειτονική Καλαμαριά. Ο φίλος ο 506 μας βάζει σιγά σιγά στα θέματα τα οποία θα μας απασχολήσουν και τις επόμενες μέρες. Ο Χρήστος είπε πριν ότι από την άφηξη, που το είπες πριν, στο Ζαγόρα, ότι πριν από την άφηξη του Τόμ μπορεί να μην προκύψει τίποτα. Αυτό το τίποτα θα προέλθει από έλλειψη πρότασης ή από άρνηση Καρυπίδη στην πρόταση Τόμ. Λογικά θα έρθει με πρόταση. Είναι πριν την άφηξη, πώς να... Βασικά δεν άκουσα τι είπες γιατί ήμουν στον δρόμο. Είπα ότι πολλά λέγονται, ακούγονται, γράφονται αναφορικά με προτάσεις που μπορεί να φέρουν εκατομμύρια ευρώ ή οτιδήποτε, αλλά δεν έχουμε ακούσει τους ίδιους ανθρώπους. Και μέχρι να ακούσουν με τους ίδιους τους ανθρώπους, ναι, και μέχρι να σχηματοποιήσουν μια πρόταση προς τον Καρυπίδη, δεν μπορούμε εμείς να πούμε κάτι, ούτε μπορεί να γίνει κάτι. Όχι, ασφαλώς δεν μπορούμε να πούμε τίποτα, και θα είναι και λίγο. Και να σας πω και κάτι, επειδή ακριβώς έχουν καλλιεργηθεί και αρκετές ελπίδες και έχουν επενδυθεί αρκετά πράγματα στην επικείμενη άφιξη του Τόμ Παπαδόπουλου, ο οποίος βέβαια σε αυτούς τους μήνες που συνεργάζεται εμπορικά με την, με τη χορηγία του. Χορηγικά. Με την, ναι, με την. Εμπορικό είναι το τμήμα το οποίο. Έχει σχέση με την χορηγία του Τόμ Παπαδόπουλου. Είναι απόλυτα συνεπής ο άνθρωπος και μάλιστα βοήθησε πάρα πολύ τη φετινή προσπάθεια, και με τα χρήματα που είχε δώσει και παραπάνω από αυτά που ήταν η συμφωνία, καλύφθηκαν αρκετές υποχρεώσεις και οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε. Τώρα, από εκεί και πέρα, επειδή έχουν όμως επενδυθεί αρκετές ελπίδες, επαναλαμβάνω, δεν είναι κακό να κρατάμε έτσι χαμηλά την μπάλα, και ό,τι είναι να γίνει, ούτως ή άλλως θα το ξέρουμε τις επόμενες μέρες. Αυτό που εγώ γνωρίζω είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί επιλέγουν να έρθουν τώρα, διότι δεν θέλουν να αφήσουν το όλο θέμα να σέρνεται σε καμία περίπτωση, και ούτε να το κάνουν λάστιχο και να το τεντώσουν και να γίνει ένα σύριαλ. Αυτό δεν το επιθυμούν. Και τα θέλω και οι προσδοκίες οι δικές μας δεν πάνε που θα μεταφραστούν σε δικιά τους πρόταση. Τώρα, το τι ακριβώς θα προτείνουν, ποια θα είναι η μορφή της επένδυσης που θέλουν να κάνουν, αν θα είναι επένδυση, αν θα είναι χορηγία, αν θα είναι ακαδημίες, αν θα είναι κάτι άλλο, θα σχηματοποιηθεί, γιατί είναι λίγο αόριστο. Το Σαββατοκύριακο που λογικά θα είναι στην Θεσσαλονίκη, θα παρακολουθήσουν και το μάτς με τον Πανεγιάλο. Έχουν ένα πλάνο από τι λένε, ή έχουν καταστρώσει ένα. Δεν το λένε οι ίδιοι. Ναι. Το λένε οι συνεργάτες τους. Ναι. Ξέρεις, πολλές φορές. Σωστά. Θα δούμε πώς θα πάει. Είναι ο άνθρωπος ζεστός, δηλαδή ο Τόμ Παπαδόπουλος δείχνει όλο αυτό το διάστημα ότι θέλει να βοηθήσει, ότι θέλει να είναι στο πλευρό της ομάδας και του Θόδωρου Καρυπίδη, και αυτό από μόνο του είναι η θετική εξέλιξη. Και η προϋπόθεση, αν θέλετε. Τώρα, το αν από εκεί πέρα θα προκύψει, ευχής έργου θα είναι να προκύψει, γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος, επαναλαμβάνω, αυτούς τους μήνες έδειξε ότι είναι και φερέγγιος οικονομικά, και όσοι το γνωρίζουν λένε ότι έχει και οικονομική επιφάνεια, και επίσης έχει δίπλα τον άνθρωπο ο οποίος ξέρει το know-how στο αθλητικό management, στο αθλητικό γίγνεσθε, στο να στείνει ομάδες, στο να τις ενισχύει και να τις δυναμώνει εμπορικά. Ήταν ο άνθρωπος ουσιαστικά που βοήθησε το MLS. Το αμερικάνικο, το σόκερ δηλαδή που λένε στην Αμερική, να εκτοξευθεί και να αρχίσει να μπαίνει στα σπίτια των Αμερικάνων. Έφυγε όμως το ποδόσφαιρο, διάβαζα στην Άρη, είσαι που τον έβαλε. Ναι, έχει πάει αυτό σε εκείνη τη βλακεία. Ναι. Πώς το είναι αυτό και το πράγμα αυτό και το... Δεν είναι κάτι σαν προσπαθούσαμε με Ζαγόρα να το βρούμε πώς λέγεται και δεν το βρίσκαμε. Πήγε από την μπάλα στο... Είναι ένα περίεργο τώρα αυτό. Μπαστούνο... Τρέχω με την μπάλα στο μπαστούνι. Πώς το λένε αυτό. Δεν υπάρχει. Νομίζω στην Ελλάδα ασχολείται κανένας. Όχι, όχι. Ορίστε, θα κάνουμε και ένα τμήμα τέτοιο. Τέλος πάντων, αυτό έτσι για να το πούμε εντάχει, οι άνθρωποι αυτοί μπορεί να έρθουν και να πούνε πρόταση για το μετοχικό. Μπορεί να έρθουν και να πούνε πρόταση χορηγίας. Μπορεί να έρθουν και να πούνε πρόταση να φτιάξουμε τις ακαδημίες και συνδέεται και με το γηπεδικό. Να σου λουπώσουμε να φτιάξουμε καλύτερο το γήπεδο. Μπορεί να πούνε να κάνουμε ένα αθλητικό κέντρο για τις ακαδημίες ή κατ' επέκταση για την πρώτη ομάδα. Υπάρχουν πολλά πράγματα. Φαντάζομαι ότι όλα αυτά θα ξετυλιχθούν στην πορεία της συζήτησης με τον Καρυπίδη. Και βεβαίως εγώ πρέπει να πω ότι ή μάλλον περιμένω να δω μετά και μια τοποθέτησή τους.
Γιατί την προηγούμενη φορά δεν τοποθετήθηκε ο Τόν Παπαδόπουλος, ενοχλημένος από κάποιες διαρροές και από κάποια λίγο υπερβολική μεγέθυνση των πραγμάτων και της κατάστασης. Και τώρα υπάρχει αυτό. Ναι, αλλά, αλλά νομίζω ότι αυτή τη φορά, επειδή ακριβώς είναι διαφορετικά τα δεδομένα, λογικά θα υποθούν και κάποια πράγματα για να ξέρει και ο κόσμος, και πρέπει να ξέρει ο κόσμος τι ακριβώς θα συμβεί. Αυτό που κρατάμε είναι ότι ο άνθρωπος θέλει να βοηθήσει. Τώρα ποια μορφή θα έχει αυτή η βοήθεια και η συνεργασία του θα φανεί, επαναλαμβάνουμε, ότι είναι ζεστός, παραμένει ζεστός, δεν έχει δηλαδή κρυώσει ο άνθρωπος για να πει ασχολούμε. Θέλει τον Καρυπίδη. Ναι, έχει μια πολύ καλή σχέση με τον Καρυπίδη και μια καλή άποψη, και ούτε να τον απομακρύνει θέλει, ούτε να τίποτα από όλα αυτά. Απ' την άλλη, ξέρεις, η πλευρά Καρυπίδη, αυτό που λέει μέχρι τώρα, είναι ότι μέχρι τώρα δεν έχει πρόταση για το μετοχικό. Ναι, ακριβώς δεν ξέρουμε. Γι' αυτό ακριβώς λέμε ότι δεν έχει σχηματοποιηθεί. Έτσι. Και το αν θα σχηματοποιηθεί θα το ξέρουμε όταν θα καθίσουν οι άνθρωποι και θα κάνουν αυτή την κουβέντα και το τι ακριβώς θα περιλαμβάνει. Εγώ, εμένα από αυτό μου αφήνει έτσι κάποια αισιοδοξία, είναι το γεγονός ότι ο άνθρωπος είναι ζεστός, ότι θέλει να βοηθήσει, ότι θέλει να σταθεί στο πλευρό του Άρη. Εντάξει, τώρα το πώς ακριβώς θα γίνει αυτό θα φανεί τις επόμενες μέρες. Επανέρχεται το 5-0-6. Ναι. Πάντως λέει λογικά υπάρχει έδαφος συνεννόηση και δυστυχώς ή ευτυχώς πέρα από ακαδημίες και λοιπά απαιτούνται χρήματα και για την ΠΑΕ, αλλιώς θα είναι αλυσιτελής η προσπάθεια. Ναι, εντάξει, χρήματα χρειάζεται, απαιτούνται, και όταν θα βάλεις κάποια χρήματα ασφαλώς θα απαιτήσεις είτε να τα μετοχοποιήσεις, δηλαδή να τα κάνεις μετοχές, δεν ξέρω τι άλλο θα μπορούσε να συζητηθεί, πολλά θα πέσουν στο τραπέζι. Εξαρτάται, επαναλαμβάνω, κυρίως τι έχουν αυτοί οι άνθρωποι στο μυαλό τους. Και δηλαδή, το ακαδημίες, όπως το καταλάβει εγώ, δεν είναι ακριβώς αυτό το ακαδημίες που λέμε ότι θα έρθουν δύο παίκτες από εδώ, θα στείλω εγώ τρεις στην Αμερική, θα έρθουν πέντε παίκτες, μια ομάδα από την Αμερική εδώ. Εγώ αυτό που έχω αντιληφθεί είναι ότι το ακαδημίες συμπεριλαμβάνουν γήπεδα, ενδεχομένως ξενοδοχείο, για επένδυση δηλαδή θα έρθουν. Αλλά όλα αυτά μέχρι στιγμής είναι πληροφορίες από δεξιά και από αριστερά, πράγματα τα οποία είναι ως σκέψεις, δεν υπάρχει κάτι το οποίο να είναι στα χαρτιά. Γι' αυτό έρχονται, όπως είπε ο Άλεξ, τώρα, που είναι νωρίς. Είναι θετικό για να ξεκαθαρίσει, να μην γίνει serial. Για να δούμε και τι. Δηλαδή, μπορεί να έρθουν εδώ και να πούνε, δεν υπάρχει έδαφος για μετοχικό, υπάρχει έδαφος για αυτό. Ή υπάρχει έδαφος για μετοχικό, ή υπάρχει έδαφος για το. Ή ξέρω εγώ, μπορεί να έρθουν παιδιά και να πούνε, Θόδωρ, πόσα λεφτά έχεις βάλει, 3 εκατομμύρια. Πάρα πολύ. Πάρε 5 και δώσε μας την ομάδα. Δεν ξέρεις τι θα υποθεί, γιατί είναι στο δικό του το μυαλό και μόνο. Και αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν εκφραστεί ακόμα. Δεν έχουν τοποθετηθεί. Γι' αυτό και εγώ θέλω να ακούσω τους ίδιους για να καταλάβω. Γιατί ακόμα και αν πούνε κάτι και δεν ξεκαθαρίσουν κάποια πράγματα, μπορείς να αντιληφθείς το πού πάει το πράγμα. Ας τους περιμένουμε λοιπόν. Τώρα φτάσαμε. Εδώ είναι. Την Κυριακή θα είναι εδώ λογικά. Θα υπάρχει η επικοινωνία και μακάρι να υπάρχει και η τοποθέτηση. Με την ομάδα να μην έχει και το άγχος που είχε την προηγούμενη φορά που ήρθαν, γιατί ακόμα τότε δεν είχε ξεκαθαρίσει η υπόθεση της ανόδου. Τώρα, εντάξει, είναι τυπικό νομίζω το θέμα να κάνει ο Άρης τρεις νίκες και δύο ισοπαλίες θέλει, επί της ουσίας ο Άρης, με ομάδες που αν εξαιρέσουμε τον Απόλλωνα, που κι αυτός δεν νομίζω ότι είναι κανένα φόβητρο για τον Άρη, αλλά είναι μια καλή ομάδα. Εντάξει, αυτό που θα πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα και σε αυτό το οποίο θα επενδύσει η τεχνική ηγεσία ως το τέλος της σεζόν, είναι ο Άρης να παραμείνει σοβαρός και να τελειώσει το πρωτάθλημα με την ίδια σοβαρότητα με την οποία το ξεκίνησε και το πήγε σε όλη τη διάρκεια του. Έτσι πρέπει να τελειώσει ο Άρης το πρωτάθλημα. Αλλήμον, αν εξαρτάται η άνοδος από το να κερδίσω τον Πανεγιάλιο, τον Απόλλωνα Λάρισα στην έδρα μου και τον Πανσεραϊκό και να πάρω και μία νίκη στον Καραϊσκάκη, την Καρδίτσα ή τη Σπάρτη, τη διαλυμένη. Εντάξει, ήμαρτον. Νομίζω ότι και αυτό είπε την προπόθεση του Παναχαρίδη, τα πάρει όλα. Εντάξει, ναι, okay. Θα τα πούμε, έχουμε ακόμη δρόμο μπροστά μας. Πάντως βλέπουμε ότι, και γι' αυτό ξεκίνησα με αυτό και είπα ότι θα πρέπει να είμαστε λίγο συγκρατημένοι. Έχουν επενδυθεί πολλές ελπίδες πάνω στον άνθρωπο αυτόν και έχει πολύ ενδιαφέρον, το καταλαβαίνουμε, η επικείμενη άφηξή του στην Θεσσαλονίκη τις επόμενες ώρες. Θα το παρακολουθούμε φυσικά, εννοείται, είναι ένα από τα σημαντικά ζητήματα των επόμενων ημέρων και θα σας ενημερώνουμε. Τώρα θα πάμε να κάνουμε το πρώτο μας διάλειμμα και θα επιστρέψουμε για να συνεχίσουμε και με τα υπόλοιπα θέματα και μας. Εδώ είμαστε, Λίμπερο 107,4. Υπάρχει μια συνέχεια σε αυτά τα οποία έλεγε και έκανε ο κύριος Νεφελούδης την προηγούμενη εβδομάδα
Ο 741 λέει αυτός ο Ελευθερούζος, παιδιά, τι σκάλωμα έχει φάει με τον Καρυπίδη. Νομίζω ότι πλέον έχουμε φτάσει σε σημείο αιμονής με τον Καρυπίδη και φυσικά βλέπετε δεν είναι η πρώτη φορά που τοποθετεί τον Εφελούδη κατά αυτόν τον τρόπο. Απλά αυτή τη φορά ξέφυγε γιατί έπιασε και τον Άρη στο στόμα του. Μέχρι τώρα έχει κάνει άλλες 10-12, δεν ξέρω εγώ πόσες ανάλογες τοποθετήσεις, αλλά ακριβώς επειδή δεν υπήρχε Άρης, δεν υπήρχε καμία ασχολία για εμάς. Δεν μας ενδιαφέρει το τι κάνει όσον αφορά τα επιχειρηματικά του κυρίου Καρυπίδη και τα όσα έχει πει κατά καιρούς ο κύριος Νεφελούδης. Όταν όμως μπλέκει και τον Άρη, τότε τα πράγματα αρχίζουν και σοβαρεύουν. Όταν μάλιστα τον Άρη τον μπλέκουν και οι του ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα προσπαθούν να νουθετήσουν και τους φίλους του Άρη να μην παρασύρονται και να μην μπαίνουν μπροστά για τον Καρυπίδη ή τίποτε άλλο, νομίζω ότι πραγματικά έχει ξεφύγει η κατάσταση. Και πριν βγάλουν μια τέτοια ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, θα έπρεπε να είναι λίγο πιο προσεκτική. Θα μου πεις τώρα τι προσεκτική να είναι η του ΣΥΡΙΖΑ με όλα αυτά που έχουν γίνει όλο αυτό το χρονικό διάστημα στην Ελλάδα. Ο Άρης μάλλον είναι μια μικρογραφία μπροστά σε όλα όσα έχουν γίνει. Πάντως, ανακοίνωση για το Μέγκα παραδείγματος χάρη δεν έβγαλε ο ΣΥΡΙΖΑ. Και προσέξτε, σε σχέση με το Μέγκα, το οποίο ανήκει σε ποδοσφαιρικούς παράγοντες. Εκεί δεν υπήρχε όμως καμία καταγγελία κατά του Παναθηναϊκού ή του Ολυμπιακού ή οποιαδήποτε άλλου εμπλεκόμενου ή του ΠΑΟΚ που έχουν μερίδια στο Μέγκα. Φυσικά ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε ευαισθησία για τους εργαζόμενους στο κόκκινο, τους συναδέλφους στο κόκκινο που έβγαλαν πριν από λίγο καιρό μια ανακοίνωση και ήταν 3 μήνες απλήρωτοι. Είχαν τεράστιες καθυστερήσεις με εργοδότη τον ΣΥΡΙΖΑ στο κόκκινο. Αλλά βλέπουμε μια αιμονή με τον Άρη. Αυτό όσο και αν προσπαθούν κάποιοι να το πάνε στα απειλές κατά του Νεφελούδη, και εδώ είναι το λάθος πολλές φορές και το σημειώνω σε αρκετούς φίλους, ότι δεν βρίσκουμε το δίκιο μας και ίσα ίσα κάποιοι άνθρωποι που έχουν κάνει την επικοινωνία να λειτουργούν μάλλον μόνο με την επικοινωνία και τα όχι δημοψηφίσματα να γίνονται ναι, όταν τον βρίσεις του δίνεις το δικαίωμα να φύγει από την ουσία της υπόθεσης και η ουσία της υπόθεσης είναι ότι ο κύριος Νεφελούδης αποκάλυψε φασίστες τους φίλους του Άρη που μπήκαν και του άσχησαν κριτική ή ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα τους βαφτίζει τραμπούκους και μαζί με αυτούς τους 3-4 οι οποίοι έβρισαν τον ΣΥΡΙΖΑ ή τον Νεφελούδη παίρνει μπάλα και όλους τους υπόλοιπους που τελείως δημοκρατικά άσκησαν κριτική στον κύριο Νεφελούδη για τη στάση του απέναντι στον άνθρωπο που αυτή τη στιγμή είναι πρόεδρος στον Άρη. Και το λέω πάντα ότι εφόσον θέλεις αυτούς τους ανθρώπους να τους βάλεις στη θέση τους, δεν πρέπει να τους βρίσεις. Γιατί αυτομάτως αν τους βρίσεις, τους δίνεις το δικαίωμα να φύγουμε από την ουσία του θέματος. Και η ουσία του θέματος είναι ότι υπάρχει μια αιμονή με τον Καρυπίδη και αυτή τη στιγμή η αιμονή πήγε και στον Άρη. Και εξηγούνται πάρα πολλά πράγματα το γιατί κατά καιρούς υπάρχουν προβλήματα στον Άρη για πολύ απλά γραφειοκρατικά ζητήματα και θέματα. Προβλήματα που δεν τα βλέπουμε να παρουσιάζονται σε άλλες ομάδες. Δεν ξέρω πραγματικά πώς θα εξελιχθεί όλη η κατάσταση. Αυτό που ξέρω και θέλω να σημειώσω είναι ότι σταματήστε να μπλέκετε τον Άρη στα δικά σας μικροπολιτικά συμφέροντα. Ο Άρης δεν είναι ούτε δεξιός, ούτε αριστερός, ούτε κεντρός, ούτε οτιδήποτε. Και έχει στις τάξεις του χιλιάδες κόσμου οι οποίοι είναι ψηφοφόροι όλων των κομμάτων. Αλλά ορισμένοι με τη στάση σας θα τους μπρόξετε προς συγκεκριμένες πολιτικές κατευθύνσεις. Γιατί πάρα πολύ απλά μπορεί εσείς να μην έχετε αξίες και ιδανικά και να κάνετε τα όχι ναι, μπορεί τα προγράμματα και όσα ξεστομίζεται η πολιτική όλων των κομμάτων να αλλάζουν και να κάνετε τη μία κυβίστηση πίσω από την άλλη, μπορεί ορισμένοι από εσάς να ήσασταν στο Α κόμμα, να πήγατε στο Β, να γυρίσατε στο Α, να πήγατε στο Γ, μετά στο Δ και να μην έχετε καμία απολύτως συνέστηση και σεβασμό, γιατί είστε πολιτικοί και η πολιτική στην Ελλάδα δυστυχώς έχετε εξελιχθεί σε ό,τι το χειρότερο. Μπορεί να φυλάτε κατουρημένες ποδιές ισχυρών επιχειρηματιών και να ξεπουλάτε το δημόσιο συμφέρον και να ξεπουλάτε κάθε έννοια δικαίου
Αλλά ο Αριανός, να ξέρετε ότι έχει πίστη στην ιδέα που λέγεται Άρης και τη βάζει πάνω απ' όλα, με εξαίρεση την οικογένειά του. Γιατί ο Άρης είναι για τον Αριανό η δεύτερη οικογένειά του. Και όταν πάει στην κάλπη, πέρα από την οικογένειά του, θα έχει στο μυαλό του και τη συμπεριφορά σας απέναντι στον Άρη. Τότε βέβαια θα παρακαλάτε για ψήφους, όπως κάνετε κάθε φορά. Αλλά να ξέρετε ότι ο Αριανός μπορεί να έχει ξεχάσει το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης ή τα ΝΕΤΑ, όχι οτιδήποτε άλλο, αυτή τη συμπεριφορά δεν θα την ξεχάσει. Κάντε ό,τι θέλετε με τον Καρυπίδη, βρείτε ό,τι τρόπους θέλετε για να εισπράξουν οι εργαζόμενοι τα χρήματά τους και μάλιστα στη συγκεκριμένη περίπτωση. Αυτό που προτείνει ο Καρυπίδης είναι να πάνε τα χρήματα που κέρδισε από το Μαρινόπουλο στους εργαζόμενους, το 50%. Αλλά δεν θέλετε προφανώς να τα πληρώσει ο Μαρινόπουλος κάποιοι. Δεν θέλετε να βγουν αναγκαστικά μέτρα στο Μαρινόπουλο και να πάνε τα λεφτά του Μαρινόπουλου που τα χρωστάει στον Καρυπίδη στους εργαζόμενους. Θέλετε άλλα λεφτά να πάνε εκεί. Και μπλέξατε και τον Άρη. Κάνατε αυτό το λάθος. Εξεμπλέξτε τον. Ο Άρης δεν θα μπει σε καμία πολιτική διαμάχη κανενός. Μπορεί κάποιες άλλες ομάδες να έχουν γίνει προπύργιο συγκεκριμένων κομμάτων και να έχουν πόλεμο με κάποια άλλα κόμματα. Ο Άρης είναι των Αριανών. Δεν είναι ούτε των αριστερών, ούτε των δεξιών, ούτε των κεντρών, ούτε κανενός. Απλά κάποιοι με τη συμπεριφορά σας θα δείτε να μαυρίζει το δικό σας το ψηφοδέλτιο και να επιλέγονται κάποια άλλα ψηφοδέλτια που προφανώς θα εκφράζουν τον Αριανό. Εντάξει, είναι αρκετά φθηνά τα εισιτήρια του αγώνα με τον Πανεγέλιο και πάλι, όπως ανακοίνωσε η ΠΑΕ. Είναι μόλις 5 ευρώ στα δύο πέταλα, στην θύρα 1 και στη θύρα 3. Είναι 10 ευρώ στη θύρα 2, 15 ευρώ στις θύρες 7 και 9. 7 είναι των επισήμων και 9 είναι αυτή με την οποία έχετε και την πανοραμική θέα του γηπέδου. Και το πιο ακριβό εισιτήριο είναι των 30 ευρώ στα VIP καθίσματα, εκεί μπροστά από τις σουίτες του Κλεάνθης Βικελίδης. Από αύριο μπορείτε να τα προμηθεύεστε. Εντάξει, αγωνιστικά το μάτς δεν έχει κανένα τρελό ενδιαφέρον, το καταλαβαίνουμε, γιατί είναι κόντρα σε μια ομάδα η οποία φυσικά θέλει την προσοχή της όπως όλες οι ομάδες, αλλά είναι μια από τις ομάδες που έχουν πολύ μέτριο ρόστερ, πολύ χαμηλά στην βαθμολογία. Υπάρχει αδιαφιλονίκη το φαβορί σε αυτό το ζευγάρι, αλλά είναι αυτή η παρουσία του τον Παπαδόπουλου και του Νίκ Σακίβιτς που ενδεχομένως να βάζει το αλατοπίπερο σε ένα άνοστο γενικά παιχνίδι και ενδεχομένως να φέρει και περισσότερο κόσμο στο γήπεδο εν ώψη αυτού και μόνο του γεγονότος. Κάνοντας έτσι ρεπορτάζ τόση ώρα που πολύ συχνά σου μιλούσε για το θέμα αυτό, οριστικοποιήθηκε η άφηξή τους, δηλαδή δεν υπάρχει κάποιο εκτός αν πια χτύπα ξύλο, συμβεί κάτι τα επόμενα 24 ώρα. Οριστικοποιήθηκε η άφηξή του το Σαββατοκύριακο στην Θεσσαλονίκη. Ο Τόμπα Παπαδόπουλος θα συνοδεύεται οριστικά από τον Νίκ Σακίβιτς και πιθανότατα και τον Στάθη Καραντώνη, που είναι κάτι σαν υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων σε αυτή την ιστορία, γνωρίζοντας πρόσωπα και πράγματα για να καθοδηγεί τους ανθρώπους τους δύο, οι οποίοι δεν έχουν και ιδιαίτερη σχέση με τη Θεσσαλονίκη. Και αυτό που μπορούμε να μεταφέρουμε στον κόσμο του Άρη είναι ότι το ταξίδι όντως θα πραγματοποιηθεί και ότι όντως έρχονται να παρουσιάσουν το τελικό τους πλάνο στο Θόδωρο Καρυπίδη. Χωρίς να αφήνουν, και πολύ σωστά νομίζω, πράττουν αυτή τη φορά περισσότερες πληροφορίες στο τι ακριβώς αυτό θα περιλαμβάνει. Μάλιστα. Πότε θα έρθουν, Παρασκευή, Σάββατο. Φαντάζομαι ότι επειδή ακριβώς έγινε ό,τι έγινε την προηγούμενη φορά, δεν θα ξέρει κανείς πότε ακριβώς έρχονται. Να μην το πούν και οι ίδιοι. Προφανώς όμως την ΠΑΕ θα το ξέρουν. Τι θα το ξέρει κανείς. Ναι, ξέρουν. Εντάξει. Είπαν να θα κάνουν καμιά συνέντευξη τύπου, κανένα τέτοιο. Έχει βγει κανένα τέτοιο προς τα έξω. Τι να σου πω τώρα, είναι θέμα το οποίο είναι προς συζήτηση, είτε πριν είτε μετά, σίγουρα μετά καλά, αλλά και πριν δεν αποκλείεται να εκδοθεί ένα δελτίο τύπου. Υπάρχει μια τέτοια πιθανότητα για τον ερχομό του στην Θεσσαλονίκη και να το εκδώσει ο Νίκ Σακίεβιτς, ο άνθρωπος ο οποίος τους ή άλλως θα παρουσιάσει το πλάνο. Αυτός το έχει γράψει, αυτός το έχει εκπονήσει και αυτός θα το παρουσιάσει, γιατί είναι ο άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει και το συγκεκριμένο αντικείμενο καλά. Στα δελτία τύπου αφήνονται τέτοια.
γεννώνται προσδοκίες. Δεν μπορείς να κάνεις επεξηγηματική ερώτηση. Εγώ θα, δεν θα είναι ήθελα βέβαιο να τους ακούσω. Δεν είναι βέβαιο ότι θα γίνει. Θα ναι, εγώ θα ήθελα έστω για ένα δεκάλεπτο, ένα τεταρτάκι. Δεν νομίζω ότι είναι δύσκολο. Στην αίθουσα τύπου του Βικελίδης, είτε πριν είτε μετά, όπως είστε, το πρωί της Κυριακής, το μεσημέρι, τη Δευτέρα, να τεθούν κάποιες ερωτήσεις. Δεν νομίζω ότι θα είναι τίποτα κακό. Η παραμονή τους γενικότερα δεν θα είναι μεγάλης διάρκειας. Ναι. Θα είναι σφιχτό το πρόγραμμά τους και κυρίως γιατί ο Νίκ Σακίεβιτς είναι αυτός ο οποίος έχει πολύ βεβαρημένο πρόγραμμα και μάλιστα... Το άθλημα το θυμήθηκες. Ποιο το? Το άθλημα. Το Lacrosse. Lacrosse. Ναι, το Lacrosse. Και μάλιστα σήμερα το βράδυ επιστρέφει από ένα άλλο ταξίδι το οποίο έκανε για τέτοιους λόγους και θα επιστρέψει και θα πετάξει ουσιαστικά δύο μέρες αργότερα για την Ελλάδα. Τα λεπορία μέσα στα αεροπλάνα από εδώ, από εκεί, ταξίδια. Ναι. Ελλάδα αυτά. Άμως. Δύσκολη ζωή. Τέλος πάντων. Λοιπόν, εντάξει, μακάρι οι άνθρωποι να έρθουν και να βοηθήσουν και να δούμε. Και βέβαια, λέμε για τον Ντόμ και τον Νίκ, πρέπει κάποια στιγμή να μιλήσει και ο κ. Καρυπίδης. Γιατί μπορεί να σου πει ο Καρυπίδης, όχι, φίλε, εγώ θα κάνω με τον Τζαλτίδοβιτς και τον Σαββοπουλίωβιτς. Θα έχω συμπαίκτες. Ναι, να σου πει κανένα τέτοιο. Okay. Δεν ξέρεις τι γίνεται. Αυτός είναι ο οποίος είναι ο ιδιοκτήτης αυτή τη στιγμή. Η αδερφή του, για την ακρίβεια. Είναι ιδιοκτήτρια. Εταιρεία του, τέλος πάντων. Όπως και να έχει, επειδή πάμε σιγά-σιγά στην επόμενη μέρα, είτε με τον Παπαδόπουλο, είτε χωρίς, είτε με οποιονδήποτε άλλο, θα πρέπει να εξασφαλίσει ο Θόδωρος ο Καρυπίδης τα ηχέγγυα του, ώστε η επόμενη χρονιά επιστροφής του Άρη στη Σούπερ Λίγκα να είναι χρονιά η οποία θα γεννήσει και προσδοκίες. Και δεν θα είναι μια χρονιά, μια από τα ίδια και μια προβληματική, όπως ήταν οι δύο τελευταίες πριν ο Άρης επιλέξει την εθελούσια πτώση στη Γάμα Εθνική. Αυτό νομίζω το ξέρει και ο ίδιος ο Θόδωρος Καρυπίδης. Είναι άλλες οι απαιτήσεις, είναι άλλα τα δεδομένα, είναι άλλες οι προσδοκίες και ασφαλώς θα πρέπει και ο ίδιος να τα βάλει κάτω και να δει κατά πόσο μπορεί να το σηκώσει το καράβι και το φορτίο, είτε μόνος του, επαναλαμβάνω, είτε αναζητώντας κάποιες συνεργασίες. Αυτό που σας μεταφέρουμε πριν πάμε στο διάλειμμα των 6 είναι αυτό, γιατί θέλαμε να το τσεκάρουμε και να σας το μεταφέρουμε, ότι οριστικοποιήθηκε το ταξίδι. Έρχονται λοιπόν το Σαββατοκύριακο οι άνθρωποι από την Αμερική. Περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα πλέον από την παρουσία τους εδώ. Και είναι και ένα επιπλέον κίνητρο η παρουσία του για τον κόσμο. Γιατί είναι ένα μάτς κατά τα άλλα γενικά ψηλό αδιάφορο. Άρεσε απλά μια σοβαρότητα ανάδειξη. 4-5 είναι το μάτς. Αυτό. Το είχα δει 4, αλλά τώρα μου είπε ένας συνάδελφος ότι πήγε 5 το παιχνίδι. Κάτσε το δω. Δεν το ξέρω. Για το τι ώρα είναι ακριβώς το μάτς. Α, μπούμε λίγο να το τσεκάρουμε. Εντάξει, το 5 πιο ωραία, παιδιά. Δεν έχει τηλεοπτική μετάδοση πάντως το παιχνίδι, θυμίζω. Καλό είναι αυτό. Καλύτερα. Πάμε στο διάλειμμα και όταν θα οριστικοποιήσουμε και την ώρα, ωραία, θα σας ενημερώσουμε τι ώρα ακριβώς ξεκινάει και το παιχνίδι. Επιστρέφουμε σε λίγο. Εδώ είμαστε, All About Aris On Air, στο Λίμπερο 107,4. Για το φίλο τον Νίκο που μας ρωτάει για το Σόουζα με αφορμή το ταξίδι που κάνει στο Βέλγιο και τα μετά, είναι προγραμματισμένο το ταξίδι, να πούμε, ναι, του Πορτογάλου, ο οποίος μπορεί να είναι Πορτογάλος, αλλά τις περισσότερες σχέσεις και φιλίες και γνωριμίες τις διαθέτει στο Βέλγιο, είναι η αλήθεια, παρά στην πατρίδα του, την Πορτογαλία. Άλλωστε, οι γονείς του δεν ζουν καν στην Πορτογαλία, οι γονείς του ζουν στο Λουξεμβούργο. Στην Πορτογαλία πάει σπάνια δηλαδή πλέον. Πηγαίνει είτε στο Βέλγιο είτε στο Λουξεμβούργο για να δει τους γονείς του, ο Ούγκο Σόουζα, ο οποίος πήγε στην πρώην του ομάδα, παρακολούθησε και ένα παιχνίδι της Μπέβερεν κόντρα στη Ζούλτε Βάρεγγεμ. Δεν ήταν και ο Γουρλής, έχασε η Μπέβερεν. Κοίταξε, εγώ θεωρώ ότι και ο Σόουζα και οποιοδήποτε άλλος ξένος ποδοσφαιριστής, αν βρει μια πρόταση που οικονομικά θα τον καλύπτει, θα προτιμήσει ένα από όλα αυτά τα πρωταθλήματα σε σχέση με το ελληνικό. Ασφαλώς. Και επίσης θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι τα οικονομικά δεδομένα, ακόμα και στο Βέλγιο, είναι πολύ καλύτερα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή ο Σόουζα παίρνει 80.000 ευρώ από τον Άρη. Εγώ σου λέω πόσο να του ανεβάσει ο Άρης, να τον πάει στα 120-130. Πόσο να τον πάει παραπάνω. Αυτό είναι και το λογικό το ποσό. Δεν νομίζω ότι οι σημερινές συνθήκες ή τουλάχιστον αυτά τα οποία ισχύουν σε πάρα πολλές ομάδες της Super League και σε μεγάλες ομάδες, μην θεωρήσετε ότι μιλάμε για τον Απόλλωνα ή τον Λεβαδιακό,
Νομίζω ότι είναι καλά, καλά νούμερα, καλά χρήματα. Αυτά τα λεφτά τα βρίσκει για πλάκα. Εξαρτάται. Γιατί εντάξει, εκείνη είναι διαφορετικές συνθήκες φυσικά. Είναι πιο οργανωμένα τα πράγματα, πιο επαγγελματικά. Όλα αυτά. Καμία σχέση με την Ελλάδα. Εμένα δεν θα μου προκαλέσει έκπληξη αν πάει στο Βέλγιο ή στην Ολλανδία. Έχει ή... προτάσεις. Έχει προτάσεις από την πατρίδα του. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Τώρα από εκεί και πέρα θα μπούμε πάλι σε μια λογική που έχουμε μπει και στο παρελθόν εδώ, ότι δώσ' του τα λεφτά να μείνει. Όχι, είναι καθαρά νομίζω θέμα του ίδιου του Πορτογάλου το να τα βάλει κάτω και να αποφασίσει τι ακριβώς θέλει και το πώς ακριβώς θα πορευτεί. Ο Άρης του Πορτογάλου που όταν ήρθε λέγαμε ναι. Το... Όχι, λέγαμε, ο Άρης λέγανε θα του προτείνει ένα συμβόλο με τα χρήματα που θεωρεί ότι πρέπει να πάρει εκεί. Και σαφώς περισσότερα από αυτά που παίρνει στην Football League, εκτιμώντας το γεγονός ότι ο άνθρωπος βοήθησε πάρα πολύ, ενώ κανονικά ήρθε για να παίξει όχι στην Football League. Νομίζω και το είχε πει από την πρώτη. Και εδώ τον είχαμε φιλοξενήσει. Το ταβάνι νομίζω ο Άρης το έχει. Είναι εδώ στα λεφτά που λέω, εγώ ναι. Γύρω στα 120 χιλιάρικα. Εντάξει, μιλάμε για έναν κεντρικό αμυντικό. Δεν μιλάμε για ένα center for, για τον οποίο ενδεχομένως θα χρειάζονταν περισσότερα χρήματα. Είναι πολύ καλά τα νούμερα αυτά για Super League πλέον, για τα δεδομένα της Super League. Εξαρτάται πλέον από τον ίδιο. Το τι προτάσεις έχει στα χέρια του, με τι χρήματα είναι αυτές οι προτάσεις, από ποιες ομάδες είναι, από ποια πρωταθλήματα είναι εκτός από το Βέλγιο, και να αποφασίσει. Και μάλιστα από ό,τι λέει ο ίδιος, θα αποφασίσει και γρήγορα σχετικά. Δεν θα το αφήσει να χρονίσει και να τραβήξει το θέμα. Γιατί θέλει και ο ίδιος να ηρεμήσει από όλη αυτή την κατάσταση και το σεβόμαστε απόλυτα. Επαγγελματίας είναι. Μπορεί να έχει ήδη αποφασίσει. Βοηθάει πολύ, ναι. Βοηθάει και την οικογένειά του με τα χρήματα που βγάζει από το ποδόσφαιρο. Και είναι ένα παιδί το οποίο είναι δεμένο. Είναι παιδί χωρισμένο γονιών, καταλάβει. Γι' αυτό παίζει ρόλο. Απλά με αφορμή το Σόουζα, επειδή. Εντάξει, έχουμε πάθει στο παρελθόν. Και είδατε πώς τα 150 που ήρθαν όλοι οι καλοί ποδοσφαιριστές, γιατί και ο Χαβίτο και ο Κάλβο και ο Κόκε με λίγο παραπάνω Κόκε, όλοι αυτοί ο Γκαρσία ήρθε με 50.000 ευρώ. Όλα αυτά τα παιδιά που ήρθαν με 120.000 ευρώ, μετά τον τρίτο χρόνο του συμβολέου, γιατί είχαν διετή συμβόλαια οι περισσότεροι, εκτινάχθηκαν. Ο Νέτο, που ήρθε και αυτός με λίγο παραπάνω, αλλά όταν ο Χαβίτο έπαιρνε 100, ο Κάλβο 120, ο Κόκε 200 και πήγαν στα 300, 450 και 800. Και ο Νάτσο από τα 50.000 ευρώ πήγε στα 450. Αυτό είναι και απόρρια και της δικής μας πίεσης, και όταν λέω της δικής μας βάζω και εμάς τους δημοσιογράφους μέσα και τον κόσμο. Και μάλιστα τότε υπήρχε η παράνοια η γενικότερη, θυμάμαι και με τον Γκάμπορα ακόμα που την κεφάλα του τη βάζαμε πρωτοσέλιδο, το τεράστιο κεφάλι στα Σπορτ Βορρά, μην πάνε στον ΠΑΟΚ. Δεν μπορεί μια ομάδα να λειτουργήσει έτσι. Η ομάδα πρέπει να κάνει ένα συγκεκριμένο προγραμματισμό με συγκεκριμένα χρήματα. Και θυμίζω ότι όταν ήρθε ο Σόουζα, οι 9 στους 10 λέγαν τι παλτό είναι αυτό που έφερε, γιατί το κλίμα ήταν τέτοιο πέρσι, επειδή η ομάδα δεν είχε επιτυχία. Τι παλτό είναι αυτό, έχει 8 μήνες να παίξει ο Κουτσός κτλ. Και τώρα ο Κουτσός είναι ο καλύτερος παίκτης. Ναι. Προφανώς. Αυτό είναι η μία πλευρά. Η άλλη είναι η ΠΑΕ. Πρέπει να ζυγίσει σωστά όλες τις περιπτώσεις και για μένα να εξηγήσει και το τι κάνει με τον κάθε ποδοσφαιριστή. Δηλαδή, προτείνω στο Σόουζα αυτά τα χρήματα. Εδώ είναι το ταβάνι μου. Εντάξει, εννοείται ότι πρέπει να το κάνει αυτό. Διότι... Και στον κάθε Σόουζα, έτσι. Διότι η ομάδα θα καθορίσει και ένα budget με το οποίο θα σχεδιαστεί η ομάδα της επόμενης σεζόν. Ασφαλώς και θα θέλαμε και θέλουμε όλοι τον Πορτογάλο στο ρόστερ της επόμενης σεζόν. Δεν το αφισβητεί κανένας αυτό, γιατί είναι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής, ένας καλός αθλητής που έδεσε και κούμπωσε που λέμε αμέσως με την και ομάδα. Και μπορεί να είναι να την αποδεχτεί. Και σε καλύτερους παίκτες και με καλύτερο ρόστερ ενδεχομένως να είναι και ο ίδιος πολύ καλύτερος. Την επόμενη σεζόν, εφόσον παραμείνει στο ρόστερ της ομάδας. Βέβαια, τον έχουμε δει στη Football League. Ναι. Είναι άλλο το Football League και άλλο το Super League. Είναι άλλο ο οποιοσδήποτε αμπλαούμπλας και είναι άλλο ο Κόντε, ο Μανιάς, ο Πρίγιοβιτς, ο Αραούχο, όλοι αυτοί οι ποδοσφαιριστές. Απλά είναι και ένα θέμα το οποίο καλό θα είναι να ξεκαθαρίσει σχετικά σύντομα και να μην σέρνετε,
και γιατί φαίνεται και στις τελευταίες παρουσίες του Σόουζα στο γήπεδο, φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ προβληματισμένος για το μέλλον του. Εγώ που δεν το κρύβω, για το ρεπορτάζ μιλάω και προσωπικά μαζί του. Τι προβληματισμένος είναι, Σέλεξ? Ένα καλό συμβόλαιο θα κάνει. Ναι. Είτε θα πάρει δηλαδή 120. Επειδή ακριβώς είναι κάποια τονάρι. Άλλα πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με την οικογένειά του, κάποια προσωπικά ζητήματα και οικογενειακά, τα οποία παραλαμβάνω αφορούν τον ίδιο και με όλο το σεβασμό έτσι πρέπει να τα προσεγγίζουμε. Είναι πολύ σημαντικό το συμβόλαιο που θέλει να κάνει. Το σεβόμαστε απόλυτα, εφόσον υπάρχουν τέτοιου είδους ζητήματα. Φαίνεται στις τελευταίες. Δεν είναι απολύτως ήρεμος. Φαίνεται στα τελευταία παιχνίδια. Ότι φαίνεται επόμενες... από το γεγονός επίσης το ψυχολογικό, το ότι του πέφτουν τα μαλλιά, το ότι έβγαλε τον τριχοφάγο και αναγκάστηκε να πάει σε τρεις γιατρούς. Τελικά τριχοφάγος. Βέβαια, αναγκάστηκε να πάει σε τρεις διαφορετικούς γιατρούς. Υπέγραψε τον Άρη, αγόρι μου, να τελειώσεις. Βάλει μια υπογραφούλα εκεί, πάρει τα 120 πόσα είναι αυτά. Γι' αυτό που το ξύρισε έτσι όπως είδατε, τον είδατε την τελευταία φορά το κεφάλι του στα πλάγια. Άκουσα την εκπομπή να μαθαίνεις. Α, δεν το συγγνώμη. Πότε το είπες αυτό με τον τρίχο φάγο? Δεν ξέρω να το είπα άλλη φορά. Δεν το είπες, δεν το είπα, το λέω. Τώρα θα το γράψουν αύριο και θα λένε το είπαμε. Νομίζω ότι πρέπει να είναι ψιλογνωστό. Εντάξει. Για το άγχος, Ναι, Βέτο, αν μιλήσεις μαζί του, καταλαβαίνεις ότι είναι προβληματισμένος. Εγώ θεωρώ έτσι. Χωρίς να ξέρω κάτι, συνειρμικά και με την όποια εμπειρία, ότι αυτές τις μέρες έχει ήδη πάρει την απόφασή του. Και ξέρει ότι ο Άρης του προσφέρει αυτά τα πράγματα. Εγώ νομίζω μέσα στον Απρίλιο θα αποφασίσει. Από ό,τι τουλάχιστον μου έχει μεταφέρει και ο ίδιος, μέσα στον Απρίλιο μα θέλει πήγε, να έχει αποφασίσει. Μίλησε με τον Ίβιτς. Δεν τυχαίο ότι πήγε στο μάνατζερ του στην Αθήνα. Έτσι, ο Ίβιτς, ο οποίος επίσης είναι ένας μάνατζερ. Ο μάνατζερ έχει... του εν Ελλάδη. Ναι, έχει εν Ελλάδη. Και ατζέντη στην Πορτογάλο για το εξωτερικό. Φτά. Και ένας άνθρωπος όμως ο Ίβιτς, ο οποίος έχει πάρα πολύ καλές σχέσεις με τον Θόδωρο Καρυπίδη. Έτσι. Ναι. Και ο Άρης έχει ούκο λίγους ποδοσφαιριστές που προέρχονται από τον Ήλια Ίβιτς. Και νομίζω ότι γι' αυτό ακριβώς το λόγο λέω ότι προφανώς συζήτησε και με τον μάνατζερ του την όποια πρόταση επίσημη ή ανεπίσημη του Άρη. Και προφανώς θα έχει και άλλες προτάσεις. Είναι ένας ελεύθερος ποδοσφαιριστής, μην το ξεχνάτε αυτό. Είναι ελεύθερος. Και βέβαια θα έχει πλάκα όλα αυτά τα δημοσιεύματα για τον Ατρόμητο. Θυμάστε ότι έκλεισε τον Ατρόμητο και τον έδωσε ο Άρης στον Ατρόμητο κτλ. Παίχτης ο οποίος είναι ελεύθερος. Να ξεκαθαρίσω κάτι. Όσον αφορά ομάδες επίπεδου Ατρόμητου, Αστέρα Τρίπολης, μιλάμε για ομάδες οι οποίες προσβλέπουν σε ευρωπαϊκή συμμετοχή. Αυτές θα παλέψει του χρόνου για την Ευρώπη. Γι' αυτό αναφέρομαι σε αυτές τις ομάδες. Από μία πρώτη έτσι πληροφόρηση που έχω, αμφότερες οι ομάδες αυτές, δεν αναφέρομαι σε Ολυμπιακό, ΑΕΚ κτλ. Θα πάνε σε ένα πολύ πολύ γενναίο σημάζεμα των οικονομικών τους. Και σε συμβόλαια τα οποία θα είναι μνημονιακά τροποντινά. Εντάξει. Καταλαβαίνετε τώρα τι σημαίνει αυτό. Άρα δεν θα είναι σε θέση να προτείνουν πέρα από κάνα δύο παίκτες, κάνα center four, κάνα δεκάρι, χρήματα τα οποία θα ξεπερνούν τις 100.000 ευρώ στους ποδοσφαιριστές. Οπότε νομίζω ότι ο Σόουζα πρέπει ήδη να έχει αποκλείσει το γεγονός ότι μπορεί άλλη ομάδα στην Ελλάδα να του προτείνει αυτά τα χρήματα που θέλει. Να. Άρα στην Ελλάδα ή θα μείνει στον Άρη με τα χρήματα που θα του προτείνει ο Άρης, γιατί ουστάρει το κλαμπ, έχει δεθεί και δεν το έχει κρύψει, παθιάζεται, θα θέλει να παίξει. Ή θα πάει στον Ολυμπιακό. Ή θα επιλέξει μια ομάδα στο Βέλγιο πρωτάθλημα ενδεχομένως που θα του προτείνει. Μπορεί και τα ίδια χρήματα με τα οποία θα του προτείνει ο Άρης, αλλά διαφορετικές συνθήκες και δουλειάς και παροχές κτλ. Με τα ίδια μπορεί να μείνει. Αν είναι παραπάνω χρήματα. Εντάξει, θέλει να δει και πέντε πράγματα. Έτσι. Ο κάθε ποδοσφαιριστής, μην το κοιτάτε, παιδιά. Θέλει να δει και πέντε πράγματα οργάνωσης, με ποιους άλλους θα είναι. Ο Σόουζα είναι και μικρός ηλικία. Αν ήταν να αποφασίσει με βάση την οργάνωση που είχε φέρει στο ποδοσφαιρικό τμήμα, θα έχει ήδη αποφασίσει και θα έχει ήδη αποχωρήσει από την ομάδα. Μα δεν θα έχει αυτή την οργάνωση όμως η ομάδα. Εντάξει. Δεν θα είναι αυτή η οργάνωση η ομάδα του χρόνου. Προς Θεού. Ασφαλώς είναι και αυτά θέματα τα οποία τον απασχολούν, διότι ξέρει, για παράδειγμα, ότι σε μία. Στην όποια Μπέβερεν του Βελγίου και όπου Μπέβερεν βάλετε την Ζουλτεβάρα και βάλετε αυτές τις ομάδες του Βελγίου, δεν τίθονται θέματα οργάνωσης, καθημερινότητας, λειτουργίας κτλ. Αυτά είναι λυμένα τα ζητήματα. Στον Άρη φέτος δεν ήταν τα δεδομένα, ούτε καν προαπαιτούμενα. Όλα αυτά θα τα βάλει κάτω
ο Σόουζα. Και μέσα στον Απρίλιο λογικά πιστεύω ότι θα αποφασίσει τι ακριβώς θα κάνει και αν θα συνεχίσει στην ομάδα για την επόμενη σεζόν. Εντάξει. Είναι ένα από τα συμβόλαια που λήγουν, γιατί δεν είναι το μοναδικό. Είναι και άλλοι ποδοσφαιριστές, για να μην δέχουμε και τους υπόλοιπους. Ρεαλισμός χρειάζεται, σωστή διαχείριση χρειάζεται και πρέπει να σκεφτόμαστε και τα χρήματα. Ο κόσμος πολύ εύκολα λέει δώσ' του άλλα 20, δώσ' του 30, 40, 50 και μετά ξέρεις, ο ίδιος που του λέει δώσ' του άλλα 20, 30, 40, 50 λέει γιατί του έδωσες και η ομάδα έχει χρέη. Δεν υπάρχει άκρη με αυτό. Γι' αυτό αυτοί που αποφασίζουν οφείλουν να έχουν σωστή κρίση και να αναλαμβάνουν και την ευθύνη. Και σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια που είχαμε ανθρώπους οι οποίοι διαχειρίζονταν τις τύχες του συλλόγου ως εκλεγμένοι από τον κόσμο του Άρη μέσω της ΛΕΣ και τα λοιπά, αναλάβαναν την ευθύνη αλλά δεν είχαν και τη μετοχική ευθύνη. Είναι τεράστια διαφορά πλέον φέτος. Και βλέπετε λοιπόν στο μπάσκετ που ένας άνθρωπος είχε τη μετοχική ευθύνη με τις λάθος αποφάσεις του που έφτασε το τμήμα. Γι' αυτό χρειάζεται τεράστια, γιατί πολύ ωραία λέγαμε φέρει τον Μπουρούση με 1 εκατομμύριο. Τους ακούω. Αυτούς που ξεφωνίζανε ο Αυτοκράτορας και ο Άρης είναι γεννημένος να παίρνει πρωταθλήματα κτλ. Ναι, να παίρνει πρωταθλήματα, αλλά να μπορεί να τα πληρώσει κιόλας τα συμβόλαια των παικτών. Όχι να κάνουμε, να διώχνουμε τον Μακνίλ για 20 χιλιάρικα και να φέρνουμε με 100 παραπάνω το Μάρμπλ. Κοίτα, το μόνο βέβαιο είναι ότι αν αρχίσει ο Θόδωρος Καρυπίδης και δίνει, πάρε εσύ 200 Σόουζα, έλα πλατέλα, πάρε και εσύ μια αναπροσαρμογή, πάρε και εσύ άλλα 200 και φέρε και κανένα Αργεντίνο, φέρε κανένα δύο Βραζιλιάνους, φέρε κανένα δύο Ισπανούς. Να τους φέρει. Με αυτά τα νούμερα, να είστε βέβαιοι ότι κάποια στιγμή θα εξοκύλει πάλι το πράγμα και θα φτάσουμε να χρωστάμε κάνα 2-3-4 εκατομμύρια ευρώ. Θέλει θα λέμε κόσμο, ελάτε στο γήπεδο για να πληρώσουμε τα χρέη. Θέλει προσοχή, θέλει σχεδιασμό, θέλει πλάνο, θέλει να ξέρεις που πατάς, να πλώσεις τα πόδια σου μέχρι εκεί που φτάνει το πάπλωμα και να μην βγαίνουν τα ποδαράκια έξω από το πάπλωμα. Και ανάλογα όλα αυτά θα εξαρτηθούν, επαναλαμβάνω. Θα είναι μόνο στο Καρυπίδης. Έχει εξασφαλισμένα τα χρήματα για την επόμενη σεζόν. Τα περιμένει από τα έσοδα να τα βγάλει. Θα έχει κάποιους συνεργάτες στο πλευρό του. Θα έχει κάποιους χορηγούς μεγάλους που θα του αποφέρουν κάποια χρήματα. Είναι όλα μια αλυσίδα όλων αυτών που συζητάμε. Εγώ θεωρώ ότι με βάση τα έσοδα που έχει μια ομάδα όπως ο Άρης στην πρώτη του χρονιά, χωρίς Ευρώπη, γιατί η κύρια πηγή εσόδων όταν έκανε κάτι παραπάνω ο Άρης από οικονομική άποψη ήταν όταν έπαιζε Ευρώπη. Και κάτσε τώρα, έχουν να παίξουν οι γενικές ομάδες για να φτάσουν να παίζουν στους ομίλους του Europa League. Θα περνάνε κάτι 2-3 προκριματικούς γύρους πρώτα για να μπουν στους ομίλους. Όπως έκανε ο Άρης τότε. Τι έκανε ο Άρης. Ο Άρης πέρασε την Γιαγκελόνια, έτσι, που ήταν μια ομάδα και στα μέτρα του, και μετά έπαιξε με μια ομάδα την Αύστρια, η οποία τον περνούσε καμιά 100 θέσεις στον πίνακα τον σχετικό, αλλά ήταν η πιο αδύναμη από όλες αυτές που τα αντιμετώπιζε. Γιατί τώρα, άμα πας να παίξεις στην Ευρώπη, βλέπετε με ποιους παίζουν οι Πανιόνοι, οι Ατρόμητοι και οι Αστέρες Τρίπολης, που έχουν ο Ατρόμητος και οι Αστέρες και κάποια παρουσία σχετική τα τελευταία χρόνια. Βλέπετε με ποιους παίζουν. Δείτε με ποιον έπαιξε ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός για να μπει έπαιξε με την Athletic Bilbao. Εσύ θα πρέπει να είσαι προετοιμασμένος όταν ευχόμαστε κάποια στιγμή φτάσει και θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα φτάσει σύντομα η στιγμή που θα επιστρέψει ο Άρης στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Θα ξεκινάς από τους αδύναμους, γιατί πλέον η βαθμολογία σου θα είναι πάρα πολύ χαμηλή. Όχι, δεν έχεις καθόλου βαθμολογία. Ναι, αυτό σου λέω. Τότε είχες και μια πενταετία. Ακριβώς τώρα. Γιατί είναι άλλα 5 χρόνια. Αυτό. Τώρα πας μηδέν. Οπότε. Τίποτα. Θα παίζεις με. Θα είσαι κάτι σαν εκείνη την απίθανη που είχε έπαιζε τον μπάσκετ κάποτε ο Άρης στα καλά του, Νουσικαουμπούγκη. Ναι, παιδί μου. Μα θα κάνει, να σου πω κάτι. Θα παίζει απέναντι με πάρα πολύ καλέ ομάδε. Πάρα πολύ καλέ ομάδε. Θα πρέπει να προσπαθεί πολύ για να φτάνει. Οποιαδήποτε ελληνική, κοιτάξτε. Μπορεί και να μην μπορεί, ναι, δηλαδή. Να φτάνει σου μίλου πλέον για να πάρει κάποια εγγυημένα χρήματα. Εκτό αν είσαι, πάρει κανένα κύπελο, ξεκινήσει από το τέλο, τον τελευταίο, τον προκριματικό. Είσαι τυχερό. Είσαι τυχερό. Μπες πάλι σε καμιά τέτοια, γιατί συνήθως κάτι τέτοιες αυστριακές, κάτι βέλγικες, οι οποίες άλλες είναι πολύ καλές, άλλες είναι για τα μπάζα. Εντάξει. Αλλά δεν μπορείς πλέον, γιατί τα προηγούμενα χρόνια, αυτό ήταν ένα λάθος που έγινε και νομίζω ότι τώρα το βλέπουμε όλοι ξεκάθαρα, δεν μπορείς να στηρίζεσαι στην αγωνιστική επιτυχία. Όχι, για να καθορίσεις το μπάτζετ σου και τα έσοδά σου. Δηλαδή, άμα καθορίσουμε φέτος ένα budget το οποίο θα στηρίζει την αγωνιστική επιτυχία και δεν έρθει η αγωνιστική επιτυχία, θα κάνουμε. Αν δεν έρθει, θα πρέπει αυτός ο οποίος είναι ιδιοκτήτης, φίλε, να βάζει το χέρι στην τσέπη και να βάζει 1,5-2 εκατομμύρια.
ο Άρης με 1,5-2 εκατομμυριάκια, ναι, από χρηματοδότη εννοώ, με 1,5-2 εκατομμυριάκια συν τα έσοδά του, ναι, θα κάνει μια πάρα πολύ καλή ομάδα η οποία θα βγαίνει για πλάκα τέταρτη στο πρωτάθλημα. Τέταρτη. Τέταρτη. Άμα θες στον πρωταθλητισμό και τα λοιπά, βλέπετε και τον συμπολίτη. 80 εκατομμύρια έχει ρίξει ο άλλος. Τι κάνει? Κάνα κύπελο με goal of sight, καμιά τέτοια κατάσταση. Και δεν είναι μόνο δυστυχώς στην Ελλάδα ο αγωνιστικός χώρος. Δυστυχώς. Είναι η ΕΠΟ, είναι οι δικαστές, είναι οι αποφάσεις, είναι το ένα, είναι το άλλο. Οι διαιτητές, η ΚΕΔ. Και βλέπετε, πλέον έχει ξεφύγει η κατάσταση και από τα σύνορα τα ελληνικά. Έχουμε αρχιδιαιτητή Πορτογάλο. Έχουμε μέλος της κεντρικής επιτροπής Ισπανό. Γιατί ακούω πολλούς που λένε να λύσει ο Άρης το θέμα με τη διαιτησία, να προστατεύσουμε την ομάδα. Δεν μπορεί, ρε παιδιά. Αλλά πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Άμα απλά λέμε δεν με νοιάζει να βρει τον τρόπο, δεν θα βγάλουμε άκρη. Είναι πάρα πολλά τα πράγματα που πρέπει να κάνει ο Άρης. Πάρα πολλά. Και πολλά από αυτά είμαι βέβαιος δεν μπορεί να τα κάνει ο Άρης στην πρώτη του χρονιά. Γι' αυτό πρέπει να κάνει μια καλή ομάδα. Μια καλή ομάδα η οποία όμως δεν θα χρεώσει εκατομμύρια ευρώ στις πλάτες του συλλόγου. Καλές ομάδες που ειδικά στην Ελλάδα μπορούν να είναι μέσα στην πρώτη πεντάδα, εξάδα, εφτάδα και να διεκδικούν δηλαδή την είσοδό τους και σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, μπορείς να την κάνεις και με όχι πολλά εκατομμύρια πλέον. Ναι. Δεν χρειάζεται τόσο. Χρειάζεσαι όμως να έχεις τους ανθρώπους που θα ακριβώς, επιλέξουν. Χρειάζεται σωστή επιλογή προπονητή, σωστή επιλογή παικτών σε συγκεκριμένες θέσεις, συμμαζεμένο μπάτζετ να μην ξεφύγεις, οργάνωση. Ό,τι έκανε στη Β' Εθνική. Τι έκανε στη Β' Εθνική? Πήρε έναν προπονητή γνώση της κατηγορίας και ένα τεχνικό διευθυντή γνώση της κατηγορίας. Τι έκανε λοιπόν ο τεχνικός διευθυντής? Έφερε παίχτες τον 100, τον 120, τον 150 που είχε πάρει πρόπερς και λέγαμε ότι είχε το καλύτερο ρόστερ, το πιο ακριβό. Όχι. 40, 50, 30. Ναι, αυτοί οι παίχτες δεν πουλάνε. Οι 8 στους 10 τουλάχιστον. Έχει κανένα δύο ονόματα. Πολύ ωραία. Έκανε και την προσθήκη του ο Καρυπίδης στο τέλος. Έφερε τον Πλατέλα. Ο οποίος κάνει τη διαφορά. Είχε στο Σόουζα από πέρσι που έμεινε στην ομάδα. Αλλά όλοι οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές που ήρθανε, ήρθανε με τέτοια ποσά. Κάτι αντίστοιχο, όχι βέβαια με 30, 40 και 50 χιλιάρικα, θα πρέπει να κάνεις με αναβάθμιση λοιπόν στη Super League. Ή μήπως θεωρείτε ότι τα συμβόλαια που έχει ο Ατρόμητος Αστέρας, με εξαιρέσει κάποιων παικτών, οκ. Okay. Γιατί υπάρχουν κάποιοι παίκτες που είναι και λίγο πιο ακριβά. Ναι, εντάξει, τα οποία και αυτά, όπως λέει ο Αλέξης τώρα, κάποια από αυτά θα πετσοκοπούν. Γιατί πλέον δεν θα πάρει ο Αστέρας Τρίπολης 2-200 από τα τηλεοπτικά. Πάρει ένα. Ο Ατρόμητος δεν θα πάρει 2,5. Και ο Άρης βέβαια δεν θα πάρει 2,5. Για να ξεπερνούν τα συμβόλαια τις 100.000 ευρώ θα πρέπει να μιλάμε για έναν καλό ποδοσφαιριστή. Εδώ είναι η διαφορά και... όμως. Ενώ όλοι λοιπόν θα πάρουν ένα, ένα 100, ένα 200, 1,5 με εξαίρεση τους 3-4 πρώτους. Έτσι. Mm. Που θα πάρουν 3-4-5. Ο Άρης μετά από εκεί και έπειτα με την εμπορικότητά του θα μπορέσει σε αυτό το 1,5 του τηλεοπτικού να προσθέσει μια φανέλα που να κάνει 300, 400, 500 χιλιάρικα. Όχι 100 που θα την πουλήσει ο Ατρόμητος. Θα προσθέσει 5, 6, 7, μακάρι να είναι 10.000 διαρκείας. Που δεν το βλέπω, αλλά λέω πρέπει να έχει ένα μίνιμουμ 5.000 διαρκείας. Θα προσθέσει εισιτήρια πόρτας, αν προσθέτω τα 5.000 διαρκείας, θα πρέπει να έχω σε κάθε παιχνίδι 10.000 κόσμο. Την ίδια στιγμή από την άλλη, τι θα κάνει ο Ατρόμητος, θα προσθέσει και ο Αστέρας Τρίπολης 200, 300, 400 διαρκείας και αν, και άλλα 300, 400, 500 εισιτήρια πόρτας. Εκεί θα είναι η διαφορά σου. Άρα δεν θα μπορεί να προτείνει συμβόλαια τα οποία θα ξεπερνούν τις 100.000 ευρώ. Θα πρέπει να πουλήσει μαζεμένο το μπάτζετ του, να πάει και σε νεαρούς ποδοσφαιριστές. Θα πρέπει να κάνει καλύτερες συμφωνίες όσον αφορά την μπουτίκ του. Θα πρέπει να γεμίσει με προϊόντα. Όσο και αν δεν το βλέπουμε, είναι μια συνεχής πηγή εσόδων. Αυτή. Θα σου πω ένα παράδειγμα. Ο νονός του γιού μου ήθελε να του πάρει λαμπάδα. Και φαγώθηκε ο δικός μου λαμπάδα Άρης. Ναι. Δεν είχε υπάρει. Ναι, ναι. Η ΚΑΕ είχε. Αυτά είναι θέμα οργάνωσης. Διότι αν έχεις έναν άνθρωπο που θα σου οργανώσει όλα αυτά, θα σου φέρει τα πασχαλιάτικα, τα χριστουγεννιάτικα. Έτσι κινείται η αγορά. Επίσης, πήγα εγώ να του πάρω φανέλα. Δεν έχει παιδικές. Για τα παιδιά. Του πήρα τη Μπόκα. Αν είχε τη φανέλα,
μαζί με το κουπόνι από την Άρης είσαι, που κάνει 50 ευρώ η φανέλα, έτσι. Θα έπαιρνα φανέλα για τον πιτσιρίκο, θα πλύνω τα 30 μου ευρώ και θα έπαιρνα φανέλα. Όλα αυτά όμως είναι θέμα οργάνωσης. Μπορεί να φαίνονται πάρα πολύ απλά πράγματα, αλλά δεν γίνεται με 5 στελέχη να γίνονται τα πάντα στην ομάδα. Και αν φύγει ο Μυροφορίδης, που είναι το πιο πιθανό, θα έχεις άλλο ένα. Του Τζιλιπάκου, πώς το λέω, Τσιπίλα. Δεν υπάρχει το. Πώς το βάλατε το παλικάρι αυτό, όπου καθένα γράφει την άλλη. Το πρότεινε, λέει, ένα μάνατζερ που έχει καλές σχέσεις με τον Καρυπίδη, θα πάρει, λέει, τον Τζιλιπάκου. Πάμε στο διάλειμμα και θα σας πούμε για τον Τζιλιπάκου και όλα τα υπόλοιπα. Και τον Τζιλιπάκου. Πού τι θυμήθηκε στη σχολή του Μάντσεστερ, θυμήθηκε ο Βασίλης Κοβαδίας για τη μεγάλη νίκη που έκανε στο τέρμπι του Μάντσεστερ. Αυτή τη σφαγή εννοεί. Τι σφαγή. Γκολ offside το τρίτο. Έλα, το, εντάξει, όταν κερδίζει United, δεν σφαγή. Το πέναλτι. Το πέναλτι. Αν δεν δώσει τέτοιο πέναλτι στον Άρη, θα βγει γυμνό και θα τρέχει στην Άρη στο τέλο. Ρε φίλε, πάει με τη σκαριά και όλο. Κρακ! Δεν υπάρχει τίποτα. Ο γάβρος του Μάντσεστερ. Φοράτε και τέτοια χρώματα. Κατεστημένο στο νησί. Όντω. Σφαγή. Και πάει τώρα ο Γκουαρδιόλα να κερδίσει τη Λίβερπουλ σήμερα. Πού να κερδίσει τη Λίβερπουλ. 4. Θα φάει γκολ. Άμα φάει ένα, θα βάλει 5 μετά. Φυλάκια. Το γυρίζει και βλέπει ταινία. Ξενέρο τον Ασλαμά ένα. Λέει, θα βάλει, λέει, 3 γκολ η City σήμερα, είμαι σίγουρο. Λέει, μπράβο παλικάρι μου. Αλλά θα έχει φάει ένα, λέει, πρώτα. Πάει, το κλείσω, λέει, θα φύγω. Λέει, τζάμπα, θα πληρώσω, λέει, το τόστ. Τέλο πάντων, ωραίο μάτσο ήταν αυτό όμω, γιατί ακριβώ θα μπουν από το πρώτο λεπτό οι άλλοι. Θα μου πει πιο αγγλικό παιχνίδι, δεν μπαίνουν από το πρώτο λεπτό. Το μοναδικό, γι' αυτό το κουστάρω το αγγλικό πρωτάθλημα, είναι το μοναδικό χωρί κουστάρω. Και το 20 λεπτό το πρώτο θα είναι το καθοριστικό στην αναμέτρηση. Η City λογικά θα μπει με την ορμή και του γηπεδούχου, αλλά και επειδή πρέπει να ανατρέψει την κατάσταση, άμα δεν βάλει γκολ γρήγορα και άμα δεχθεί κιόλα. Γιατί μιλάμε και για δύο καλέ επιθέσει, αλλά και δύο άμυνε ψιλοχωνεί. Και ξέρει όμω ποιο είναι το ίδιο με του Άγγλου. Ότι σε όποια διοργάνωση και αν παίζουν κτλ. Δεν έχουν σκοπιμότητα, ρε φίλε. Δηλαδή, θα μπαίνει η Λίβερ, μπορεί να χάνει 2-0 στο 20 και να βγαίνει μπροστά για να βάλει γκολ, ας πούμε. 100%. Και να μην κάθεται πίσω να παίξει άμυνα. Άμα πάει μια γερμανική ομάδα και έχει κερδίσει 3-0, θα πέρασουν τη σέντρα οι άλλοι. Εντάξει, έχει δύο μάτς βέβαια σήμερα που και τα δύο έχουν αποτελέσματα στα πρώτα παιχνίδια που έχουν ξεκάθαρο φαβορί σήμερα. Μπαρσελόνα τώρα δεν υπάρχει. Γιατί αύριο στο. Δεν είναι και η Ρώμα τέτοια ομάδα, δεν είναι. Ενώ η... Στο Ρεάλ, δηλαδή αύριο Γιουβέντους, τι είναι. Εκείνο δεν το βλέπει. Συγγνώμη. Μόνο να δεις τίποτα, καμιά γκολάρα πάλι. Μόνο για αυτόν τον λόγο. Πιο ενδιαφέρον έχει το Μπάγερ Σεβίλη παρά το Μπαρτσελόνα. Το Γιουβέντους. Το Μπάγερ Σεβίλη και εκείνα δε. Πώς είναι, 1-2 είχε λήξει. Ναι, έχει κερδίσει 2-1 η Μπάγερ. Το πιο ενδιαφέρον μάτς είναι αυτό, το Manchester City Liverpool. Ειδικά αν μπει κανένα γκολ στο ξεκίνημα. Αν μπει ένα γκολ στο ξεκίνημα. Ναι. Εγώ λέω η Άγγλια να πάσα ρόλο και στιγμή, φίλε, γίνεται αυτό. Τέλος πάντων. Πάντως έβλεπα το Σαββατοκύριακο μια ακόμη κατάκτηση του πρωταθλήματος από την Bayer, ναι. Την έκτη συνεχόμενη, και είναι πλέον τεράστια η διαφορά που τη χωρίζει από τις υπόλοιπες ομάδες στην Bundesliga. Ναι. Εκεί υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα, διότι αν θέλουν οι γερμανικές ομάδες να αποκτήσουν σημαίνοντα ρόλο στις ευρωπαϊκές οργανώσεις, θα πρέπει να κάνουν πιο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημά τους. Τώρα, όταν η δεύτερη είναι η Σάλκη, η οποία, εντάξει, είναι μια μέτρια ομάδα, και όταν η Dortmund, που είναι η αγαπημένη μας ομάδα στη Γερμανία, για ευνόητους λόγους, βλέπεις ότι παίζει με τον Πίστσεκ και τον Σμέλτσερ και τον Βάιγκλ και τον Νταούντ, δηλαδή τις δευτεράτζες στη Γερμανία, εκεί υπάρχει πρόβλημα, παιδιά, ξεκάθαρα. Η Bayer έχει ξεφύγει, παίρνει για πλάκα τα πρωταθλήματα και δεν έχει κανένα ενδιαφέρον πλέον το γερμανικό πρωτάθλημα τα τελευταία χρόνια. Ξεκάθαρα. Ενώ στην Αγγλία τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά, παρά το γεγονός ότι η City φέτος έκανε ένα ντεμαράζ κάποια στιγμή στο πρωτάθλημα και απέκτησε μια διαφορά από τους υπόλοιπους. Τι ξενέρωμα όμως αυτό, ρε φίλε. Να πάει να κάνει ρεκόρ, ιστορικό ρεκόρ πόντων. Αυτά τα έχει αρρώσει όλα κτλ. Και έρχεται ο αντίπαλός σου, ενώ έχει πάρει το πρωτάθλημα και σε κερδίζει μέσα στην έδρα σου. Ναι, ναι. Και ενώ κερδίζει 2-0 στο ημίχρονο. Δηλαδή. Και βάζει και ο γκολ ο τελειωμένος και ο πλακωμένος με τον Μουρίνιο Ποκμπά. Δηλαδή τώρα είναι φοβερά πράγματα. Αυτά γίνονται μόνο στο αγγλικό ποδόσφαιρο ή τουλάχιστον. Ή σκέψου να είναι 2-0 στο ημίχρονο. Ποια ομάδα στην Ελλάδα δεν θα παίζει μετά με 18 στόπερ και 34 αμυντικά χαφ. Εντάξει, εκεί παίζαν κανονικά, πήγαιναν να βάλουν τρίτο γκολ. Εντάξει, ναι. Είναι... Απλά επειδή είναι παρακολουθούσε έτσι λίγο πιο χαλαρά, επειδή είχαμε χρόνο τώρα λόγω των αργιών.
τα παιχνίδια του Σαββατοκύριακο και έβλεπα και το μάτς της Dortmund με τη Stuttgart. Είναι πολύ μεγάλη, παιδιά, η διαφορά. Εκεί στην Dortmund δεν ξέρω τι θα κάνετε. Πάρτε κανένα σοβαρό προπονητή. Ξεκινήστε από εκεί. Πάρτε κανένα προπονητή. Και θέλει οπωσδήποτε 2-3 ποιοτικότητα τους παίκτες που θα ανεβάσουν επίπεδο ξανά την ομάδα. Γιατί διαφορετικά σκούρα τα πράγματα με αυτούς που έχει. Έχει τον Ρόις, ο οποίος είναι τους 6 από τους 9 μήνες τη σεζόν εκτός. Άρα εκτός από εμάς ψάχνει και η Dortmund προπονητή. Ναι. Τώρα για αυτόν τον Αυστριακό που δεν θυμάμαι το όνομά του, ρε φίλε. Τώρα εντάξει. Που έχει τώρα. Αυτό με τα γυαλάκια. Ναι, δεν είναι ένα Αυστριακό, δεν θυμάμαι τώρα. Αν μου πει τώρα πώ το λένε, τότε δεν ξέρω πώ το λένε. Ή τι ξέρει αυτό. Ή ξέρουν στην Dortmund. Τέλος πάντων. Α φτιάξουμε εμεί εδώ την ομάδα και μετά βλέπουμε τα και με την Dortmund και τη Liverpool και τη Manchester και όλου του υπόλοιπου. Απλά είναι μια καλή ευκαιρία. Πάρτε μια πίτσα από το Mr. Gold. 2-3. Δεν σου φτάνε, τι έφαγε αυτό το τριήμερο. Να πάρετε, είπα, δεν είπα να πάρουμε. Να πάρετε. Εγώ έφαγα σολομό σήμερα με χωριάτικη. Τι θες άλλο. Όχι σήμερα, το Πάσχα να μας πεις τι έφαγε. Το Πάσχα έφαγα κάτι κοπάδια. Λοιπόν, είχα ελεύθερο. Τέλος πάντων. Λοιπόν, στο μπάσκετ αύριο πρέπει να. Πριν πας στο μπάσκετ, μπείτε στο Λαμπαουτάρης και διαβάστε ένα πάρα πολύ ωραίο άρθρο που έχει διαβάσει ο αγαπημένος μας Αλανιάρης πριν από λίγο. Για τον κύριο Νεφελούδη και όλα αυτά που συμβαίνουν εσχάτως. Είναι στο πνεύμα που σας έλεγα λίγο πριν. Ότι μπορείς με την κριτική και με σωστές επισημάνσεις να τους κάνεις να νιώσουν πάρα πολύ άβολα. Αν τους μπινελικώσεις απλά, μπορεί να ηρεμήσεις, αλλά την ίδια στιγμή θα το χρησιμοποιήσουν ως όπλο. Ο Νεφελούδης δεν λέει τίποτα επί της ουσίας, δεν λέει τίποτα για το φασίστες και φυσικά βγαίνει στο κόκκινο και στην ΕΡΤ να μιλήσει. Έτσι. Και ότι χαρακτήρισε φασίστες τους φίλους του Άρη ή λαμόγιο χαρακτηρίζει τον πρόεδρο του Άρη και λέει ό,τι θέλει και χωρίς φυσικά να γίνει καμία σοβαρή ερώτηση, είναι φυσιολογικό. Όταν όμως υπάρχουν τέτοια κείμενα, μπορούμε κάλλιστα να τους τα τρίψουμε στη μούρη με την καλή την έννοια, έτσι, όχι με βία ή οτιδήποτε άλλο. Για να διαβάσει και ο κόσμος τι πραγματικά συμβαίνει. Και όντως είναι εξαιρετικό το κείμενο του Αλανιάρη που ξέρει να χτυπάει με συγκεκριμένο κέριο τρόπο αναδιαστήματα και τον διαβάζετε στο All About Aris. Για το θέμα αυτό, γιατί το έθιξε ο φίλος ο Γιάννης, είπαμε και στο πρώτο μέρος της εκπομπής, δεν χρειάζεται να επανέλθουμε. Για το φίλο που μου στείλε να βγάλουμε κάποιον από το ΣΥΡΙΖΑ να εξηγήσουν την ανακοίνωση. Ποιο να βγάλεις, φίλε, το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Να εξηγήσουν τι. Και τι να βγουν από πιστεύεις ότι βγαίνει άκρη. Το άσπρο μαύρο γίνεται. Δεν τους αρέσει και το χρώμα μάλλον. Οκ, και έπειτα θεωρώ ότι ο Άρης πρέπει να είναι ενωμένος σε τέτοιες περιπτώσεις. Και πρέπει σε κάθε περίπτωση να σηκώνει το γάτι και να απαντάει. Αλλά με σωστό τρόπο και να μην δίνει, επαναλαμβάνω, κανένα απολύτως δικαίωμα με ύβριση ή οτιδήποτε άλλο, γιατί αν υπάρξουν αυτές τότε πιάνονται από εκεί και το είδατε και στην περίπτωση τον απειλούν, λέει, τη ζωή του. Μπήκαν 5 Αριανοί από κάτω και γράψανε θα κάνουμε αυτό και εκείνο και το άλλο, τον απειλούν με τη ζωή του. Να πούμε καμία 534 φορές εμείς τότε και χωρίς να έχουμε φρουρούς να μας προστατεύουν και να πηγαίνουμε στο Υπουργείο. Απ' την άλλη, αυτό το είδες που βγήκε στην εκπομπή της ΕΡΤ και είπε, του λένε, έχει γίνει αγωγή σε βάρος της μήνυσης στα πλαίσια του αυτοφόρου κτλ. Και λέει, εγώ εδώ είμαι, λέει, στο Υπουργείο. Συγγνώμη, υπάρχει αυτόφορη διαδικασία, πας στο Υπουργείο και δεν σε συλλαμβάνουν. Ναι, είναι στο Υπουργείο, έχει αστυνομικούς. Ναι. Ή ο εισαγγελέας έχει δώσει καμιά εντολή, μην τον συλλάβετε. Άρα, οκ, okay, και πρέπει να σας το εξηγήσει βέβαια. Ή αν υπάρχει αυτόφορη διαδικασία, γιατί δεν συνελήφθη. Επειδή είναι Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου, μπορούμε και εμείς να κάνουμε κάτι, να λέμε κάτι. Και αν είμαστε Γενικοί Γραμματείς του Υπουργείου, πρόσχετο, όχι υπουργός, έμισθος, διοριζόμενος, Γενικός Γραμματέας, από ποιον, από την Υπουργό. Ο κύριος Νεφελούδης τι δουλειά έκανε πριν. Τι? Ο κύριος Νεφελούδης. Ήταν στο. Σε κάτι κομματικές τέτοιες, νομίζω. Τι δουλειά, τι επαγγέλλεται. Αυτό λέω, ήταν σε κάποιες κομματικές. Οικονομολόγος. Οικονομολόγος. Ναι. Okay. Νομίζω αυτό έχει σπουδάσει. Σπουδάσει. Δουλέψει, δεν το ήξερα, γι' αυτό ρωτάω. Στο αυτό σου πρέπει να σου πω το βιογραφικό τώρα, γιατί πραγματικά στο βιογραφικό το διάβαζα προχθές, το βιογραφικό του κυρίου Νεφελούδη, όταν κατέβηκε για βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στην Αθήνα
Δεν είχε επαγγελματική δραστηριότητα, είχε μόνο... πες το. Δράσεις σε διάφορα τέτοια. Νομίζω δεν ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ φυσικά, έτσι. Ήταν σε άλλα κόμματα. Είναι και αυτό, οι ιδέες αλλάζουν ανάλογα με τα χρόνια. Ωραία. Γενικός Γραμματέας Εργασίας, Ανδρέας Νεφελούδης. Γεννήθηκε το 1950 στην Αθήνα, μεγάλο στη Νέα Σμύρνη. Α, μήπως τραγουδάει και το σύνθημα αυτό των Πανιώνιων. Διατέλεσε σύμβουλος κατά καιρού σε πολλούς δήμους της χώρας. Σε πολλούς. Διευθυντής της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης. Α, ωραία. Μέχρι το 1994. Συνεργάστηκε ως μέλος του εκπαιδευτικού προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης. Ορίστε, ρε φίλε. Πριν αναπτύξει πολιτική δράση, σπούδασε οικονομικά στην ΑΣΟΕΕ. Η συνεργασία του ξεκίνησε το 1996 με το Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντίου. Ορίστε, ρε φίλε, που δεν δούλευε. Τον έστεισε σταθερή από τότε επιστημονική και επαγγελματική του απασχόληση με την αυτοδιοίκηση. Είχε επιστημονική και επαγγελματική απασχόληση με την αυτοδιοίκηση. Βέβαια. Μέχρι τώρα δεν υπάρχει εταιρεία. Η εμπλοκή του με την πολιτική και τον χώρο της ανανεωτικής αριστεράς ξεκινά από τα χρόνια της Χούντας, όταν μαθητής ακόμα. Μαθητής. Οργανώθηκε στο Ρίγα Φεραίο την νεολαία του ΚΚΕ εσωτερικού. Ορίστε. Ως φοιτητής και πρόεδρος της Φοιτητικής Επιτροπής Αγώνα συμμετείχε στην εξέγερση του Πολυτεχνείου. Και γι' αυτό εξορίστηκε σε ηλικία 19 χρονών στη Γιάρο. Είναι μάλιστα μέλος της διοίκησης του Συνδέσμου Φυλακισμένων και Εκτοπισμένων Αντιστασιακών του 67-74. Μπράβο. Ήταν μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου της ΕΦΕΕ για 2 χρόνια. Συμμετείχε σε όλα τα ηγετικά όργανα του Ρίγα μέχρι το 82 και ήταν μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου του ΚΚΕ εσωτερικού. Με τον Κύρκο δηλαδή. Το 90 εντάχθηκε στο συνασπισμό. Από το 2000. Το 2010 πήγε στη Δημάρ. Διαφωνώντας με τη συμμετοχή της στην κυβέρνηση Σαμαρά, δημιούργησε μαζί με άλλους συντρόφους την πολιτική κίνηση αριστερή προοπτική. Α, ορίστε, ρε φίλε. Να εργαστούν από κίνηση ενέργεια με το ΣΥΡΙΖΑ για την ενότητα των αριστερών και προοδευτικών δυνάμεων. Στα πλαίσια της ενεργού συμμετοχής στο κοινωνικό. Μέχρι στιγμής επιτυχία. Πρώτη αριστερή διακυβέρνηση. Εν συνεχεία, στις αρχές του 2015 βρίσκεται στο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα ήταν στο Ρίγα Φεραίο, πήγε στο ΚΚΕ εσωτερικού. Από το ΚΚΕ εσωτερικού πήγε στη Δημάρ. Από τη Δημάρ. Πήγε πάλι στο συνασπισμό. Όχι, συγγνώμη, από το συνασπισμό πήγε στη Δημάρ. Τα μπέρδεψα, συγγνώμη. Μετά έκανε αυτό στην αριστερή και προοπτική και τώρα πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα, σταθερός. Πάντως. Κάτσε εδώ. Εδώ είναι το ζουμί τώρα για να καταλαβαίνει και ο κόσμος. Κατά τη διάρκεια της διετίας και υπό την ευθύνη του έγιναν πάνω από 400 τριμερείς συμφιλιωτικές συναντήσεις, οι οποίες σε πολύ μεγάλο ποσοστό κατέληξαν σε συμβιβασμό με πρότυπο όσον αφορά την χρησιμότητα και την κρισιμότητα αυτού του τομέα, την υπόθεση εξαγοράς Μαρινόπουλου από το Σκλαβενίτη, με την οποία αυτή έφαγε θέση 97% ο Καρυπίδης. Γιατί αυτό προέβλεπε η συμφωνία. Πες το ρε φίλε, πώς δεν το είχα ανοίξει αυτό νωρίτερα. Και τώρα ο Καρυπίδης έκανε δικαστήριο και όπως είπε ο κύριος Σοφός, το κέρδισε το δικαστήριο και του επιδικάστηκαν 7-800 άμεσα και έχει άλλη μια απόφαση 20 εκατομμύρια. Άρα αυτή η συμφωνία που παρουσιάζεται ως πρότυπο Μαρινόπουλος Σκλαβενίτης κινδυνεύει. Ή τέλος πάντων ο Μαρινόπουλος πρέπει να πλερώ. Πες το ρε φίλε. Πες το ρε φίλο ότι είναι το πρότυπο. Επίσημη ιστοσελίδα του κόμματος διαβάζω, ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, τόση ώρα. Άρα εντάξει, ο Ρήγας Φεραίος ήταν, τι ήταν ο Ρήγας Φεραίος, πολιτική τέτοια, νεολαία κάτι. Δεν ξέρω καθόλου αυτό. Μάλιστα. Εντάξει φίλε. Αυτό είναι το βιογραφικό του. Τώρα, αν στο βιογραφικό του δικό μου και του Αλέξη βλέπετε ότι δουλέψανε στη Sport Day, στο Metro Sport, στο Μετρόπολη, στο Αρένα ή οτιδήποτε άλλο, είναι απλές επιχειρησούλες αυτές. Δεν είναι ούτε Ρήγας, ούτε Δημάρ, ούτε συνασπισμός, ούτε τοπική αυτοδιοίκηση, ούτε τίποτα τέτοιο, να ξέρετε. Εταιρείες δεν έχει, φίλε. Μπορεί να δούλευε ο άνθρωπος και να μην τις έχουν, ρε φίλε. Να έχουν μόνο το πολιτικό του. Δεν ξέρω, ναι. Να σου πω. Καλό είναι. Ας ελπίσουμε ότι θα κάνει το καλύτερο για τους εργαζόμενους όλου του κόσμου, όλης της Ελλάδος. Και κάποια στιγμή να κοιτάξει και τους εργαζόμενους στο κόκκινο, που είναι απλήρωτοι, στο Μέγκα. Εκεί βέβαια δεν υπάρχουν ανακοινώσεις. Σε καμιά άλλη επιχείρηση. Να δούμε. Και φυσικά και περιμένω το ΣΥΡΙΖΑ να βγάλει ανακοινώσεις και για άλλες ομάδες που οι ιδιοκτήτες χρησιμοποιούν τις ομάδες
για να καλύπτουν τα δικά τους και τις χρησιμοποιούν για να υπάρχει αναρρίχηση στην κοινωνία μας. Ο Πέδρο Μαρτίνς είναι ο καινούριος προπονητής του Ολυμπιακού, για εσάς που δεν το έχετε πάρει χαμπάρι, εν μέσω αμνοερυφίων και όλων των συναφών. Πώς το λέγανε το δικό μας τον Πορτογάλο, από την Κιμαράς. Έχω από το πρωί, προπονητή. Ναι, με το μουστάκι. Έχω ξεχάσει το όνομά του. Πώς λέγονταν ο προπονητής, άντε τσακαλάκια έχετε 3 λεπτά. Με το μουστάκι που του όρμηξε ο Κατίδης. Μετά τη λιβαδιά. Πώς τον λέγανε τον παλικάρο. Πολύ καλός προπονητής. Σοβαρότατος. Καλός κύριος. Σοβαρός. Τον θυμάσαι. Πώς τον λέγανε στο τηλέφωνο τώρα να τον πούνε. Πες το να. Μασάδο ρε φίλε. Μπράβο τον Τζάκαλο που πήρε τηλέφωνο. Μπράβο τον Τζάκαλο. Θα πάρει αύριο τηλέφωνο. Αύριο Τζάκαλος πήρε τώρα ένα εισιτήριο Άρης Κίμη. Μασάδο, ναι. Άρης Κίμη. Ένα εισιτηριάκι θα του δώσουμε αύριο. Μασάδο, όντως. Πολύ καλός προπονητής. Λοιπόν, αυτός ο Μαρτίνς, λοιπόν, είναι ο καινούργιος προπονητής του Ολυμπιακού. Με θητεία σε Μαρίτιμο, Ρίο Άβε και Βιτόρια Γκυμαράες. Δεν το λες και τίποτα. Γκυμαράες, ναι. Απ' την άλλη, βέβαια, βλέπω μόλις με 400 χιλιάρικα θα μείβεται. Πόσα ρε παιδιά να δίνουν, δηλαδή. Κάνε 2, 3, 4, 5 εκατομμύρια. Τέλος πάντων. Λοιπόν, φτάνουμε στο τέλος. Και ο Νίκος μας δώσετε το Μασάδο. Καλησπέρα Μασάδο και ο Φώτης. Α, είδες, είδες τα τσακαλάκια αμέσως. Πολύ ωραία. Λοιπόν, μας ακούει και ο Αλανιάρης στην Αθήνα, να ξέρεις. Ευχαριστή για τα καλά λόγια. Από την πρωτεύουσα. Δεν πας εκεί, μια που μένεις στην πρωτεύουσα, φίλε Αλανιάρη, δεν πας εκεί στον Εφελούδη να τα πεις αυτά που έγραψες και από κοντά. Έτσι είναι. Λοιπόν, πού είναι ο Μασάδο τώρα? Ο Μασάδο ήταν μέχρι τον Οκτώβριο φέτος στη Μορεϊρένση. Τον έφαγες? Τον έφαγες τον άνθρωπο. Τέλος πάντων. Την είχε δεύτερη από το τέλος, ρε φίλε. Τι να κάνουμε. Πώς να μην το φας. Τέλος πάντων. Αυτά. Άντε, κλείσε. Κλείσε. Τα λέμε μεθαύριο. Έτσι. Γιατί αύριο υπάρχει μια μετάδοση μπάσκετ. Αύριο. Και θα τα πούμε ξανά την Πέμπτη. Καλή συνέχεια σε όλους. Να είστε καλά. Ακολουθεί ο Γιώργος Ματζούκης.